προφανώς και συνεχίζει εν μέσω πανδημίας το αντιλαϊκό της έργο. Μετά από δεκάδες αντιλαϊκές παρεμβάσεις, στο στόχαστρο είναι τώρα η λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου. Οι νομοτεχνικές αλλαγές που παρουσίασε ο Υπουργός αποτελούν καταρχήν την διάψευση των όσων έλεγε μέχρι τώρα ότι έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, τα πάντα, έχει ακούσει τις ομοσπονδίες και ότι στηρίζει τις λαϊκές αγορές. Αυτές οι νομοτεχνικές αλλαγές, παρόλο που μεταβάλλουν κάποιες διατάξεις σε πιο ήπια κατεύθυνση, εντούτοις δεν αλλάζει τη βασική του κατεύθυνση, που είναι προφανώς η μετατροπή των λαϊκών αγορών σε εμπορικές. Κατά συνέπεια, δεν αλλάζει και τη θέση του ΚΚΕ για καταψήφιση επί της αρχής και όπως έχει και η στάση μας επί των άρθρων και θα ψηφίσουμε σε λίγο. Το βασικό είναι ότι ενισχύει αυτό το νομοσχέδιο και οξύνει τον ανταγωνισμό, το μάρμαρο του οποίου θα κληθούν να πληρώσουν καταρχήν οι ίδιοι επαγγελματίες παραγωγή και έμποροι που σήμερα δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Και αυτό θα τους οδηγεί σε μια γενικευμένη ανασφάλεια στην ανεργία. Παραμένει η αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας. Ακριβώς για να υπηρετηθεί αυτός ο στόχος της αποθάρρυνσης των χιλιάδων παραγωγών και επαγγελματιών να αφήσουν τις λαϊκές αγορές. Όπως είναι τα εμπόδια στην απόκτηση και στην ανανέωση της άδειας. Οι εξοντωτικές ποινές, το μεγάλο ημερήσιο τέλος από δήμους και περιφέρειες. Η ενίσχυση των ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και ουσιαστικά η περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης και η εχώρηση αρμοδιοτήτων των λαϊκών αγορών σε εργολάβους. Η αλλαγή κριτηρίων δραστηριοποίησης, αποκλείοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η μη κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας, η μετατροπή αδειών, παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές, δηλαδή καθαρά εμπορικές. Άρα όλα αυτά μαζί συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στη συρρήκνωσή του, στην αποθάρρυνση χιλιάδων επαγγελματιών και παραγωγών εγκαταλείποντας το επάγγελμά τους. Θα το πληρώσουν μόνο η παραγωγή και οι μικροί εμποροί? Όχι βέβαια. Θα το πληρώσει η ίδια η λαϊκή οικογένεια. Θα την πληρώσει ο καταναλωτής που προέρχεται από τη λαϊκή οικογένεια. Δεν αφορά μόνο το νομοσχέδιο κατά συνέπεια τους εμπόρους και τους παραγωγούς. Θα έχει την αντανάκλασή της και στις τιμές στη λαϊκή κατανάλωση. Και ο στόχος είναι η εξαφάνιση της απευθείας πρόσβασης των λαϊκών στρωμάτων σε διατροφικά προϊόντα, σε προσιτές τιμές, χωρίς τη διαμεσολάβηση των ενδιάμεσων, των χοντρεμπόρων. Έτσι ώστε σιγά σιγά αυτό το πράγμα, η απευθείας πρόσβαση δηλαδή, να εκλείψει. Η πρόσβαση των εργαζομένων και συνταξιούχων σε απαραίτητα είδη διατροφής και άλλα εμπορεύματα σε προσιτές τιμές, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, θα περιοριστεί σε πρώτη φάση και σε μία προοπτική θα εξαφανιστεί. Ποιοι θα είναι ωφελημένοι από αυτή την ιστορία? Προφανώς οι μεγαλέμποροι στο διατροφικό τομέα. Καλούμε λοιπόν τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών, τους παραγωγούς, όλους τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση. Κανέναν μάλλον δεν πρέπει να ξεγελάσουν αυτοί οι κυβερνητικοί ελιγμοί. Οι οργανωμένοι πάλι και ο συλλογικός αγώνας είναι μονόδρομος προκειμένου να μην περάσουν στη διάλυση των λαϊκών αγορών. Σε σχέση με τις τροπολογίες, καταθέσαμε ως ΚΚΕ μία τροπολογία που αφορά την μονιμοποίηση των πενταετών των πυροσβεστών. Δεν είπατε κουβέντα, ούτε η κυβέρνηση, ούτε και οι αντιπολίτευση. Και το θέμα δεν είναι αν θα πει μετά η αντιπολίτευση, το θέμα είναι πώς ζυμώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης. Την αντιμετωπίσατε δηλαδή εντελώς απαξιωτικά. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να πάρετε θέση. Και καλά είναι τα παλαμάκια και τα μπράβο που μπορεί να λέτε στους πυροσβέστες, σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους, αλλά για το εργασιακό, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό του ζήτημα απολύτως καμία κουβέντα.
εμείς έχουμε εκφράσει ως ΚΚΕ τη ριζική μας διαφωνία για την διαιώνιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί εδώ και χρόνια, με διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, τη συνεχή συρρήκνωση του πυροσβεστικού σώματος. Και φάνηκαν άλλωστε τα αποτελέσματα από την φετινή περίοδο με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία και αλλού. Για τις υπουργικές τροπολογίες, τις καταψηφίσουμε όλες. Και εδώ το γνωστό κόλπο. Η γνωστή δηλαδή παγίδα που κάθε φορά κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί και οι προηγούμενες, μηδεμιάς αξιοποιημένης. Δηλαδή στην ίδια τροπολογία να εντάσσουν άρθρα για τα οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε διαφορετικά. Παρόλα αυτά αναγκάζεται τους βουλευτές να ψηφίσουν τις τροπολογίες ενιαία. Για παράδειγμα, στην 11.11 υπάρχουν 4 άρθρα. Θα θέλαμε να ψηφίσουμε για παράδειγμα για το άρθρο 3 αναφορικά για τις συμβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ τμήματων μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής περίοδου 21-22. Είναι βέβαια γνωστή η θέση του ΚΚΕ για τη μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού με τη μετατροπή του σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τη βάλατε αυτή τη διάταξη για παράδειγμα με το άρθρο 1 στην ίδια τροπολογία η οποία είναι κατάπτυστη, που καταργεί την απλή αναλογική στην εκλογική διαδικασία των αστυνομών, βέβαια την αποσύρατε, αλλά είναι και το άρθρο 2 για τη σύσταση θέσης συνδέσμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων στα πλαίσια της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατά την άποψή μας είναι μια διάταξη επικίνδυνη που δεν υπηρετεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το ίδιο για την τροπολογία 11-13. Θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε παρόν ή και θετικά, για παράδειγμα, στη στέγαση των υπηρεσιών Γενικής Έρευνας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Βαραίνει όμως η διάταξη για τα τομεακά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα 2020-2025. Παρόλο που είναι χρήματα του ελληνικού λαού αυτά, εντούτοις δεν είναι επιλέξιμα για τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή, οι ίδιοι τα δίνουν, ο ίδιος ο λαός τα δίνει, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει με βάση τις ανάγκες του, αλλά με βάση τις ανάγκες ενίσχυσης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Και σε σχέση με την 11-15, που αφορά την επιχορήγηση ΟΤΑ δεύτερου βαθμού για την εξυγίανση επιχειρήσεών τους. Η τροπολογία είναι φωτογραφική. Όσο και αν θέλει ο Υπουργός να πει ότι δεν πρόκειται για μια φωτογραφική, αλλά βοηθάει τις εταιρείες στο επίπεδο των περιφερειών, στην πραγματικότητα φωτογραφίζει τις εταιρείες για να ανάβουν ρόλο για λογαριασμό επιχειρηματικών ομίλων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού τις εξηγιάνει αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά η τροπολογία αυτή ταυτόχρονα είναι και κίνητρο στις περιφέρειες για να μπουν πιο ενεργά στο παιχνίδι της απελευθέρωσης της ενέργειας με ίδρυση επιχειρήσεων όπου θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο με 70%, που φυσικά αύριο μπορεί αυτό πολύ εύκολα να κατέβει στο 50, στο 30 ή στο 0. Θα μπορούσε να πει κάποιος η επιδότηση να δίνεται απευθείας, για παράδειγμα, από την κυβέρνηση επιχειρήσεις και όχι μέσω των περιφερειών. Βέβαια, εμείς ως ΚΚΕ πάλι την ίδια θέση θα είχαμε. Η πραγματικότητα είναι ότι σας ενδιαφέρει να μπάσετε τις περιφέρειες και να διαχυθεί παρακάτω πιο κοντά στο λαό τόσο η ευθύνη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων όσο και η αντίληψη της συμμετοχής της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στα ενεργειακά σχέδια των απελευθερωμένων μονοπωλίων και στην πράσινη ανάπτυξη για τη σωτηρία τάχα μου του πλανήτη. Και φυσικά ακολουθούν αμέσως μετά και οι ενεργειακές κοινότητες. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες, τις καταψηφίζουμε. Επί της αρχής επίσης το νομοσχέδιο το καταψηφίζουμε και επί των άρθρων σε λίγο θα ψηφίσουμε συγκεκριμένα.